Φυτεία μαμούθ δεντριλίων κάναβης εντοπίστηκε στην Αρκαδία, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε έναν 37χρονο Ολλανδό, ενώ αναζητούνται πιθανοί συνεργοί του για τη μεταφορά της τεράστιας ποσότητας κάναβης που ξεπερνά τον 1 τόνο, επιστρατεύθηκε ελικόπτερο. Ελικόπτερο Super Puma του πυροσβεστικού σώματος αφήνει στο έδαφος έναν μόνο από τους δεκάδες σάκους με κάναβη που εντοπίστηκαν σε δύσβατο δασικό σημείο στην Αρκαδία. Ένας 37χρονος που διέμενε παράνομα στη χώρα είχε φτιάξει φυτεία μαμούθ με 1.253 δεντρίλια που έφταναν σε ύψος έως και τα 3,5 μέτρα. Η φυτεία είχε διαμορφωθεί σε 27 διαφορετικά επίπεδα σε μια έκταση 35 στρεμμάτων. Ο 37χρονος που προσπάθησε να διαφύγει την σύλληψη διέμενε μέσα σε σκηνές. Συνολικά κατασχέθηκε 1 τόνος και 398 κιλά κάναβη. Σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, τα κέρδη από την πώληση των ναρκωτικών θα έφταναν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν ένα εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνέλαβαν 2 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 27 δεντρίλια.